Sohnander. Φίλες και φίλοι του Καναγιού, Νίκος Κονσολχάντερ και σήμερα, όπως έχετε δει, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιστροφή στο κανάλι. Μια playlist που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια σχεδόν, 2,5, αλλά φρεναρίστηκε άσχημα 2 χρόνια σχεδόν με κορονοϊό. Είμαι πίσω στο πιο άρρωστο, μπορώ να πω και εγώ, να πάρω μια λέξη που θα την ξαναδείτε σε επόμενο επεισόδιο με το Στέλιο. Game Room, το οποίο είναι ένα τρομερό game room, γιατί δεν αποτελείται μόνο από exotic video games, τίτλους κτλ. Αλλά φυσικά υπάρχουν και παλιά retro vintage toys, φοβερές συλλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά και στη νέα playlist του καναλιού που απευθύνεται σε συλλέκτες με collectibles, αγάλματα, παιχνίδια κτλ. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που τα ξαναλέμε και από κοντά. Εννοείται, είχαμε καιρό να κάνουμε βίντεο, παιδιά. Αλλά κάνει αργά, τι να πω, παρά ποτέ. Είμαστε εδώ σε ένα updated room tour. Το θέμα είναι ότι πιο τώρα, ότι σε αυτά τα χρόνια που μεσολαβήσανε, έχει χώσει και πολύ πράγμα. Ναι, έχει γίνει update στη συλλογή, να το πούμε έτσι. Έχει δοθεί πόνος. Το προσπαθούμε, καλά να είμαστε και έχουμε έναν δρόμο. Δεν τελειώνει το μικρόβιο του συλλέκτη. Δυστυχώς δεν φεύγει. Είναι από τα πιο κακά μικρόβια. Δεν ξέρω αν έχει βγει εμβόλιο γι' αυτό. Για το κορονοϊό βγήκε και αυτό δεν βγαίνει. Γι' αυτό δεν βγαίνει. Εγώ όταν είχα δει παλιότερα παιδιά που είχαμε κάνει και το room tour στον Στέλιο, όταν ξεκίνησε το κανάλι, που ο Στέλιος με εμπιστεύτηκε, τότε είχα 100 subs σε εκείνο το κανάλι, στο ίδιο βασικά, με εμπιστεύτηκε για το room tour. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πίστευα ότι ο Στέλιος έχει όλα. Όμως ακόμα βλέπω ο Στέλιος να βάζει κάτι κομμάτια εδώ τώρα, το laser active, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια κομμάτια. Ναι, δηλαδή δεν σταματά, υπάρχουν πάντα κάτι άλλο θα βγει, πάντα κάτι άλλο θα υπάρξει να μας τρελάνει. Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι φτιάχνεις λίστα, λες ξέρω εγώ αυτά θέλω, σβήνεις ένα, μπαίνουν άλλα 2-3 ξέρω εγώ και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι ένας φαύλος κύκλος, ισχύει. Και το θέμα είναι τώρα ότι επειδή έχεις βάλει και πιο ωραία κομμάτια, τώρα με την επιστροφή παιδιά του Retro Collectors, το διαφημίσαμε και σε τρελεράκι που έκανα τη ζερά και γουστάρατε, μόνο εσείς θα έχετε την πόρωση γιατί θα έχετε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ο ναι, θα κάνουμε update βίντεο, καινούριο, ανανεωμένο αυτό. Και εντάξει, εκεί θα πούμε ωραία πράγματα. Ετοιμαστείτε παιδιά, αυτό, να μην πω πολλά, αλλά μάλλον θα έρθει στην εορταστική περίοδο φέτος για τα Χριστούγεννα και τι καλύτερο για εορταστικό επεισόδιο, ένα room tour στο πιο ολοκληρωμένο, ας πούμε, retro και μη room, game room, cave room. Τι να το πούμε, να τα πούμε όλα, λοιπόν. Οπότε θέλουμε την υποστήριξη σας σε αυτό, θέλουμε σχόλια να γουστάρετε. Ξέρω ότι κάποιοι το περιμένατε πάρα πολύ καιρό ένα τέτοιο επεισόδιο, να ξαναγυρίσουν οι retro collectors. Μου στέλνατε email, μου στέλνατε μηνύματα σε Messenger, σε Instagram κτλ. Γιατί δεν βλέπουμε άλλα επεισόδια. Παιδιά, ήταν όλα αυτά που είχαμε πει, ήταν και κορονοϊός στη μέση, δεν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια επικοινωνία. Όμως είμαστε εδώ τώρα για να δώσουμε πόνο και να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε περισσότερο. Να χαιρόμαστε αυτό που αγαπάμε. Αυτό που αγαπάμε. Να το μοιραστούμε μαζί σας. Αυτό είναι. Λοιπόν, σήμερα εδώ αποφασίσαμε να μην πούμε τέτοια στα βαθιά και είχαμε άλλο πλάνο να πούμε. Είχαμε πει να δείξουμε όλα τα 3D. Απλά είχαμε ένα περιορισμό λίγο στο χρόνο εκεί πέρα και λίγο το χάσαμε. Αλλά καλά να είμαστε και. Θα γίνει. Όλα θα γίνουν με τη σειρά. Όλα. Είχαμε πει να δείξουμε όλα τα 3DO και τα Exotic, το M2, το prototype που έχει, που είναι πολύ λίγα κομμάτια. Και το Alive και το. Και το Alive. Το κορεάτικο αυτό. Του M2. Το άρρωστο. Παιδιά, μην μας βαράτε, θα τα δείτε. Ήταν να γυριστούν, θα γυριστούν σε δεύτερο χρόνο, όμως... δεν νομίζω να τους απογοητεύουμε για αυτό εδώ που έχουμε εδώ πέρα, αυτό το κουκλάκι.
Έτσι. Εννοείται. Το λίγο χρόνο, παιδιά, που έχουμε τώρα, θα δείξουμε αυτό εδώ. Να πούμε τι είναι τώρα αυτό, γιατί κάποιος σου λέει τι είναι αυτό το Atari, κλώνας Atari, τι είναι, μπορεί να βλέπουν το Sega. Η φανατική οπαδή της Sega, που στην Ελλάδα είσαστε πολύ, το παραδέχομαι, πρέπει έτσι να ξέρουν τι είναι αυτό. Έτσι. Είναι η πρώτη κονσόλα της Sega. Αυτό. Το SG-1000. SG-1000, παιδιά, Ιαπωνία, μόνο Ιαπωνία και limited διανομή στην Αυστραλία. Η πρώτη κονσόλα της Sega 1983. Γιατί έβλεπε ότι πήγαινε, ήταν στις top 5 εταιρείες η Sega, η Service and Games τότε έδινε πόνο στα arcades. Και επειδή ήταν στις top 5 στο μερίδιο της αγοράς arcades, αποφάσισε κάποια στιγμή να καγιάμα να κάνει μια κίνηση να μπει και στο σπίτι με κονσόλες. Το Sega Video Game SG-1000. Sega! Monaco Grand Prix. Sega. Otousan ni wa mahjong mo arimasu. America Odan Dangan desu. Medase New York. Buttobashite junyi o agero. Game Center no kōhun sono mama. Sega GP Race. Sega. Otousan ni wa Champion Golf. Yoko. Benkyou bakkari shite naide dondon asobanai no. Hora hora okurete janai no. Totta wa anime iwarete mitai yo ne. 楽しいゲームがいっぱい。セガ。セガ。立ってあの子にキスしなさい。二人で遊べるセガチャンピオンシリーズ。勝ちっぱなし。セガ。Το πιο οξύμορο από όλα αυτά, Στέλιο, είναι ότι αποφασίσαν όταν το φτιάξανε να κυκλοφορήσουν την ίδια μέρα με το Famicom Pavla NES στην Ιαπωνία. Έτσι, αυτό θα ήταν το πιο τρελό, ας πούμε. Εντάξει, ίσως έπρεπε να βιαστούν να ξεκινήσουν πριν, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι το NES πήγε, το Famicom πήγε κάτι στην Ιαπωνία. Ναι, εντάξει. Το ουσιαστικά το άφησε πάρα πολύ πίσω. Έφταιγε όμως ότι είχε πιο υποδιέστερο hardware από το NES, είχε καλύτερο scrolling. Είχε και μεγάλη υποστήριξη η Nintendo στην Ιαπωνία. Αυτό. Από τις εταιρείες. Και από πιο πριν, που την ξέρανε και πριν ασχοληθεί με τα video games, είχε δηλαδή το όνομα Nintendo. Φοβερό κομμάτι, πολύ περιορισμένο κομμάτια, 300.000 κομμάτια περίπου. Ναι, λίγα. Πολύ λίγα. Και ήταν το πρώτο μοντέλο με ζωή, παιδιά, ένα χρόνο. Βγήκε δηλαδή το 83, καλοκαίρι του 83, τέλειωσε το 84 και τα 84 καπάκια βγήκε το Mark 2, το SG-1002. Ναι, και μετά από ένα χρόνο βγήκε το Mark 3, το 3000, ξέρω εγώ. Και τον επόμενο χρόνο βγήκε το ιαπωνικό Master System, που άλλαξε τελείως ονομασία, design κτλ. Και βγήκε και στην Ευρώπη το 86, δηλαδή Master System, 85 NES στην Αμερική. Οπότε ήθελα να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Η Sega τα έκανε δηλαδή αυτά και πριν το 32, X, Mega CD κτλ. Ισχύει. Φοβερό κομμάτι για ένα συλλέκτη Sega. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ προηγούμενος με τη Sega και δεν το έχω. Θέλω να το πάρω κάποια στιγμή, γιατί είναι αυτονόητα η πρώτη. Εκεί πρώτο είδαμε σε κονσόλα Alex Kidd, Wonder Boy κλπ. Ισχύει. Το έχει καταρχήν κουτάτο σε απίστευτη κατάσταση. Σε καλή θεωρώ κατάσταση. Ναι, θα τα ανοίξουμε να το δούμε κιόλα. Θα το δούμε εννοείται με κοντινό πλάνο. Το έχει κουτάσει. Πίσω δεν έχει, ναι, τα έχω αρκετά τώρα, δεν θυμάμαι. Μπορεί πάνω από δεκαετία. Ναι. Δεκαετία, δεν θυμάμαι. Πίσω δεν είναι δηλαδή ένα Afrolex. Ναι, Afrolex. Μόνο μπροστά. Ναι, μπροστά να και περιμετρικά που έχει κάποιους τίτλους. Όπως ήταν και τα Atari εκείνη την εποχή που δείχνανε παιδιά τις εικόνες. Καλά, όλες τις κονσόλες. Να πούμε για όσους βλέπουν επίσης ότι εδώ. Πίσω είναι όλη η σειρά. Είμαστε. Ναι. Λοιπόν, το 2, το 3 και είχε βγάλει και κομπιούτερ ο ειδήσεις. Ναι. Μπορούμε να δείξουμε αυτά και σε άλλα επεισόδια. Γενικά είχε βγάλει πολλές παραλλαγές παιδιά εκεί με τα SG στην Ιαπωνία. Εντάξει. Εξώτικο κομμάτι. Πάμε να το δούμε λίγο από κοντά. Πάμε. Φύγαμε, παιδιά. Λοιπόν, και εδώ τώρα μας δείξει παιδιά ο Στέλιος. Να κάνουμε ένα unboxing. Να δούμε το κουτί τριγύρω. Καλά, δεν έχει πάμε και πολλά. Μόνο φωτογραφιούλες έχει. Ας τα δούμε. Λοιπόν, εδώ. Ναι, εντάξει, Ιαπωνέζικα όλα. Κάποια παιχνιδάκια. Εντάξει, απλοϊκά τα πρώτα παιχνιδάκια, ναι, ας πούμε. Ναι. Της τότε εποχής. Ζελατίνες τώρα από το 83, έτσι.
Είναι και το άτομο είναι πανέμορφο έτσι σαν μηχάνημα. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Έχει τη δικιά του μαγιά, είναι αυτό το παιδί μου αρχές 80's. Να βλέπεις εδώ το joystick. Είναι ενωμένο, ναι, όπως ήταν και το Famicom έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, από πίσω βλέπουμε υποδοχή, ε. Mm-hmm. Αυτή η υποδοχή τι ήταν άραγε, expansion slot άραγε. Μάλλον, ας πούμε. Για να πει το Mega CD του. Ναι, το 32X. Το 32X εδώ, ναι. Μπουτονάκι εκεί, απλοϊκό. Εδώ μπαίνει το δεύτερο χειριστήριο. Στο κλασικό το φτάπινο. Ο διακόπτης του, τροφοδοτικό, RF. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ παιδιά, SGC, patent pending. Ας δούμε και το χειριστήριο. Το χειριστήριο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θυμόμαστε από Master System και τα λοιπά. Ήταν το πρώτο design. Ναι, μπουτών στα πλάγια, ναι. Joystick αναλογικό στη μέση. Εντάξει, εδώ το τροφοδοτικό εδώ τη Sega. Το κουτί του και αυτό εκεί κλειστό. Τότε εδώ με τις συμπίδες RF. Ναι, 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 αυτό. Τότε δεκαετίας. Τα πρώιμα RF, ας πούμε, και αυτό. Α, και καλώδιο RF που έμπαινε εκεί. Το ίδιο. Πολύ απλό pack. Ναι, πολύ απλή συσκευασία. Η κατάσταση είναι πολύ καλή. Έτσι. Ναι, 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 είναι και άσπρο, ας πούμε. Δεν σχετικά είναι, άσπρο είναι. Συνήθως αυτά κυτρίνιζαν πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Όχι, όχι, μια αλήθεια, είναι πολύ ωραίο. Όχι, σαν εικόνα δηλαδή, σαν... Ναι, είναι, ναι, πολύ όμορφο. Sure, η τίλα. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν μπορούμε να το συνδέσουμε στην τηλεόραση. Δεν έχει και νόημα τώρα. Εντάξει, τα παιχνίδια, να πούμε ότι όλα αυτά αυτής της γενιάς, από το Mark 1, 2, 3 μέχρι το Ιαπωνέζικο Master System, όλα αυτά ήταν συμβατά. Ας φέρω και κανένα παιχνιδάκι. Α, άμα έχεις, ναι, βέβαια. Μέχρι να φέρεις, εγώ θα δείξω εδώ που υποσχεθήκαμε ότι υπάρχουν και τα άλλα της συλλογής, το κομπιουτεροειδές, το S3000, παιδιά, το βλέπετε εδώ, το SG1000, το Mark 2 και δίπλα το Mark 3, εννοείται. Εντάξει, έχει εδώ, παιδιά, ο Στέλιος, φοβερό πράγμα. Και εδώ, λοιπόν, τίτλοι τώρα. Gold 13. Ήτανε και, αν δεν κάνω λάθος, manga αυτό. Αυτό να σου πω τα από την Ιαπωνέζικα, δεν. Ο Γιάννης, και εντάξει, τα περισσότερα είναι συμβατά και με το 3000. Ναι, 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 όντως, όντως, αυτό το έχω διαβάσει. Ανοίξουμε και κανένα. Ναι, να ανοίξουμε να δούμε πώς είναι μέσα η κασέτα. Λοιπόν. Ο φίλος μας. Είναι Wonder Boy. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Ιαπωνέζικο. Αυτό τι είναι, το πρώτο. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Και το Alex Kidd. Παιδιά, Alex Kidd. Το κλασικό που ξέρουμε, ένα... το Alex Kidd. Έχει βγει και... αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και έχει βγει και ένα Alex Kidd που δεν έχει κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Με BMX, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την πλήρη ονομασία. Ναι. Που ήταν σε τέτοιο κουτί και ερχόταν με ένα χειριστήριο. Okay. Αυτό δεν έχει βγει Ευρώπη καθόλου στο Master System. Ναι, ναι, ναι. Prince of Persia. Είδα καλά. Το... όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το Fantasy Star. Α, δεν είδα καλά, ναι, okay. Α, αυτό είναι για Mark 3. Απίστευτο. Θα ανοίξουμε. Να δούμε, ναι, πώς. Για να δούμε και ένα πώς είναι μέσα, έτσι, από μια ιδέα. Μοιάζουν με τις κασέτες του Atari, είναι πιο ψηλές, ας πούμε. Ισχύει. Καινούργια αυτά. Μπούμπα, ε. Απ' έξω. Ναι. Απ' έξω. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα δύσκολο να βρεις και από... Α, και βιβλία. Και απλό βιβλία, ας πούμε. Τύπου, όχι manual. Ναι, πούμε... δεν πρέπει να έχει ούτε εικόνα, ας πούμε. Πώς συνδέεται. Σχέδιο, πώς παίζεται, ας πούμε, τα κουμπιά και... Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, ένα κομμάτι της ιστορίας αυτό. Εντάξει, πρώτη, ναι, κονσόλα Sega, ναι, ναι, παιδιά. Κομμάτι της ιστορίας της είναι. Ακριβώς. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό. Θα σας βάλω έτσι τώρα κάποια αποσπασματάκια από κάποια παιχνίδια και αυτά που δείξαμε, πώς φαίνονται. Και επειδή, εντάξει, δεν έχουμε να δείξουμε κάτι περισσότερο πέρα από το κουτί, το εσωτερικό κτλ., πάμε να γυρίσουμε στο άτρο του επεισοδίου.
παιδιά, και αυτό το είδατε αυτό. Πρακτικά δεν είναι μεγάλο το επεισόδιο. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε τώρα σε κάποια οθόνη με RF, με κεραίες να ψάχνουμε τώρα τι να παίξουμε. Εντάξει, ξέρουμε πάνω κάτω. Προηγήθηκε το βίντεο το άλλο που θα δούμε στη συνέχεια. Ακριβώς. Πιστεύω να σας άρεσε αυτό. Δεν γίνεται να μην το δείξω και αυτό. Σαν σεγκάκιδας και εγώ. Αφιερωμένο στους σεγκάκιδες. Αφιερωμένο. Που τους αγαπώ πολύ. Το ξέρουμε. Καλά, με το Στέλιο θα γίνουμε κάποια κόρσο που έχουμε στο μυαλό. Μακάρι να μπορέσουμε να προλάβουμε και αυτά προς Χριστουγέννα. Πέσει πολύ γέλιο, έχουμε κάνει και κάτι πρόβες. Λοιπόν, παιδιά, πολύ exotic κομμάτι. Άλλο ένα σπάνιο πράγμα που δείχνουμε στο κανάλι. Χάρη στο Στέλιο. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και να είσαι καλά. Και είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε, παιδιά, σύντομα τρομερά κομμάτια. Εντάξει, εδώ μέσα τώρα. Πάνω, δεξιά, αριστερά, κάτω. Χρόνος να υπάρχει. Χρόνος να υπάρχει. Υπάρχουν φοβερά κομμάτια. Περιμένουμε λοιπόν το like, το σχόλιο σας, ένα share για αυτό το επεισόδιο, να το δούμε να μάθουμε και κάποιοι άλλοι φίλοι. Περιμένουμε ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι. Θέλω να δω τα σχόλιά σας, πώς το βλέπετε, αναμνήσεις, αν σας φαίνεται κάτι, αν το είχατε δει, αν το ξέρετε κτλ. Και τα λέμε μέχρι το επόμενο επεισόδιο Retro Collectors με μια νέα έκπληξη, ένα νέο super exotic κομμάτι από συλλογή του Στέλιου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να μείνετε ρετρό, να γουστάρετε ρετρό, να το αγαπάτε πραγματικά όπως εμείς. Και θα τα πούμε, παιδιά. Έγινε. Στελάρα, καλή συνέχεια, παιδές.